Στο διάδρομο. Πολύ σωστό. Υπέροχο. Να πω κάτι μόνο για, το, για αυτά που είπε ο Ποτηράκης, ένα δευτερόλεπτο μόνο, Τάσο, και μετά μιλάς. Πέρασε. Είπε για το, κάτι για τον Λουτσέσκου που είπε πάρα πολύ ωραία λόγια. Απλά δεν τον έχει καλέσει και κανένας εισαγγελέας, έτσι, για αυτά που έχει πει. Αυτό. Κατά καιρούς. Τι έχει πει. Κατά καιρούς, ναι. Κατά καιρούς, ναι, όχι, γιατί μου είπε κάτι χθες και δεν το άκουσα. Κατά καιρούς, κατά καιρούς. Ποιο είναι το επιλήψιμο που έχει πει. Δύο και τα λοιπά όλες αυτές οι ώρες. Ναι, ρε παιδί μου, ποιο είναι το επιλήψιμο, ας πούμε, που κρίνεις εσύ ότι πρέπει να τον καλέσεις εισαγγελέα. Έχει πρίξει πάρα πολλές φορές στην κάμερα. Έχει πει ότι χωρίζουμε την Ελλάδα στα δύο. Αυτά τα ωραία που λέω. Ναι, ποιο είναι το μηνύσιμο και το επιλήψιμο συγκεκριμένα. Όλα αυτά που λέτε δεν είναι. Ποια είναι, αγόρι μου, εσένα τι σε πείραξε και πήρε αφορμή και το λες αυτό. Βρίζει μπροστά στην κάμερα, ναι. Βρίζει προπονητή, βρίζει. Τι έβρισε, τι είπε και έβρισε. Μα γαμάνε, δεν είχε πει μια φορά κάτι. Είχε πει. Μας γαμ... Ναι, ναι. Θέματα λέω. Ωραία, και. Βρίζει πάρα πολύ φορέ. Είναι παράγοντα, είναι το ελληνικό και... το και τι, εντάξει, είπε και μια λέξη δηλαδή. Και... Τι, τι, καλά λέει, τι είναι επιλήψιμο αυτό. Επιλήψιμο είναι άμα έχει επιληψία. Βέβαια, άλλοι πέραν κασκόλ και πήγαν διαιτητέ και δεν του κάλεσε του αγγελέα. Κάποιοι άλλοι παλαιότερα. Κάποιοι άλλοι παλαιότερα πέραν κασκόλ στα αποδητήρια και πήγαν του διαιτητέ. Και δεν του κάλεσε κανεί. Έχει κάτι τάσο. Χαρή. Πάψε τώρα να το παίζεις παρθενοπιπίτσα, έτσι, και να το παίζει, να το παίζεις ηθικός. Άσε τώρα. Από εκεί που το περιμέναμε σήμερα. Άσε τώρα το Λουτσέσκου τώρα. Είδες που δεν πάει. Άσε τώρα το Λουτσέσκου τώρα. Σε πείραξε που είπε, σε πείραξε που είπε μία, σε πείραξε που είπε τη λέξη μαλάκας. 40. Εννοείται. Όσα θέλεις. Κάντον μήνυση. Κάντον μήνυση γιατί η επίσημη ΑΕΚ δεν τοποθετήθηκε ποτέ επ' αυτού. Εγώ δεν είμαι επίσημη ΑΕΚ. Ναι, α, μπράβο. Εφόσον λοιπόν δεν τοποθετήθηκε η επίσημη ΑΕΚ, την ακούμε από το Χάρη. Εντάξει, οκ. Αυτό έχεις να πει για τον Λουτσέσκου, εχθές. Έχει χωρίσει και την Ελλάδα στα 2-3-4 φορές. Γιατί, για ποιο λόγο, εσένα μας σου κλέψουν, εσένα μας σου κλέβουν τίτλους, έτσι. Άμα σου κλέβουν τον κόπο σου, μη χωρίζει την Ελλάδα στα 2. Α, ναι, ναι, είχε πει κάτι τέτοιο. Μην κάθεσαι εκεί, μιλάς. Η Ελλάδα που είχε ναζιστική Γερμανία, Τάσο. Μην κάθεσαι να παραπονεθείς. Πάλι κλέψαμε τον τίτλο, πάλι κλέψαμε. Ναι. Δεν μιλάω για σένα. Υπάρχει ένας άλλος τίτλος που κλάπηκε ένα κύπελο από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Αλλά αυτά τα ξεχνάμε. Αλλά αυτά τα ξεχνάμε. Ποιο λες το. Όταν μπαίνει τα αυγό στον κόλο μας, τότε τα θυμόμαστε. Ποιο λες το Δεντάτη, ποιο λες. Τάσο. Τι. Ποιο είπες τον Παναθηναϊκό, ποιο εννοείς. Με τον Λάουθ. Τον διαιτητή. Πάντως να πω την αλήθεια, ο Λουτσέσκου δεν το πέρασε στο Παναθηναϊκό. Χαλάει λίγο τα ήθη και έθιμα. Τα έχει βάλει με άκρη Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, κοντέλο στον Ολυμπιακό θα πάει επόμενο προπονητή στον Ολυμπιακό. Θα τον πάρει, θα τον πάρει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα εντάξει, τώρα ο φίλο ο Χάρη τώρα ευαισθητοποιήθηκε δηλαδή μετά από μια μεγαλειώδη εμφάνιση του Πάουκ εχθέ. Έτσι που ο Λουτσέσκου έχει κλέψει την ταυτότητα του Μαρτίνεθ. Βγήκε να πει τώρα τι δηλαδή. Για να... Εγώ απάντησα στον Ποτηράκη αυτά που είπε. Ναι. Δεν είπα κάτι για το χθεσινό μάτς. Ναι. Εγώ κατάλαβα ότι σε πείραξε που ο Ποτηράκης εκθίασε την προπονητική ικανότητα του Λουτσέσκου. Πειράχτηκε. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ο, κόρσα. Δεν είπε και όλα αυτά. Πάρει όλα τα βάρη του πάω πάνω του. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάτι άλλο δεν είναι. Εντάξει. Από όλο τον τέρμι δηλαδή, εσύ αυτό σήμερα έκρινε σωστό ότι έπρεπε να πει. Οκ, ακούγεσαι. Έκανα μία τοποθέτηση πάνω στα λεγόμενα του Ποτηράκη. Εντάξει. Εγώ δεν το φαγητό. Ο Ποτηράκης δεν μίλησε για συνέντευξη τύπου. Μαλάκα. Μίλησε και μάλιστα προς τιμή του εκθίασε την ανωτερότητα του Λουτσέσκου χθες. Προφανώς ήταν ανωτερός. Για να κερδίσει 0-4 ανώτερος. Και έδωσε και συγχαρητήρια. Και αυτό προς τιμή του. Όχι, υπάρχουν και συγκυριακά χάρη 0-4 καμιά φορά. Αυτό που λέω. Καταλαβαίνω τι λες, ναι, αλλά εντάξει. Δεν ήταν συγκυριακό. Ναι, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Γιάννη Κάψο, ευχαριστούμε για τον τολμηρό. Είναι υπερβολή, ρε χάρη, να σε πειράξει μία λέξη, ας πούμε, ένα μακάκα που είπε ή ένα φακ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη Κάψο εδώ. Αυτό. Αν θεωρείς ότι είναι υπερβολή αυτό που λέω, οκ, να σου ζητήσω συγγνώμη. Τάσο, τελευταίο και τελειώνω. Δεν το έχει κάνει μια φορά, Τάσο, αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Παιδιά, μην κουράσετε, χρονιά του ΠΑΟΚ λέει τελείωσε σήμερα. Έκανε το χρέος του μέχρι εκεί. Είναι ο Πάπα Αρίνα, κατεβάζει τα σόβρακα και κάνει ρωτήσεις. Ο Χαζί δεν είμαστε. Ευχαριστούμε, Γιάννη Κάψη, για τον donation, φίλε το δεκάρι. Να το στέλνει κι άλλο αυτό που είπε. Ότι η Ελλάδα λειτουργεί σαν την ναζιστική Γερμανία. Αυτό. Μόνο αυτό φτάνει. Οκ. Εντάξει. Αυτό αν το είπε, που νομίζω ότι το είπε, είναι λάθος. Αυτό αν το είπε. Τώρα το να πει ένα μαλάκα, με συγχωρείτε, ένα φάκι, ξέρω εγώ. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Οκ. Όχι ότι είναι σωστό.
Έτσι. Λοιπόν. Να πω λίγο κάτι. Τελευταίο. Ναι. Πάντως ο Χιμένες, άμα θυμάσαι, κάποια στιγμή κάνει ένα κολοδάχτυλο και είχε φάει 5 αγωνιστικές. Ναι. Εντάξει, φιλάθλο. Βέβαια, Χάρη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι και ο Αλμέιδα κάπου έδειξε τα παπάρια του και δεν έγινε τίποτα. Πότε είχε. Είναι πορτογαλικά. Πέρυσι. Πέρυσι. Δεν το θυμάμαι καθόλου σου λέει. Εγώ το θυμάμαι όμως. Τον έκοβε το παντελόνι και πήγε στον Αγγλικό. Τον έκοβε το παντελόνι νομίζω. Άμα είναι θα το πω. Δεν το θυμάμαι, θα το δω και θα το πω. Εντάξει. Πάμε Τάσο. Άκου λίγο για να τελειώνουμε αυτό που στέλνεις Τάσο. Αν θες να το ψάξεις είναι στο μάτσο με τον Πανετολικό. Παιδιά, στέλνω καταρχάς ένα πολύ καλό. Το προηγούμενο το μήνυμα, Στέλνιο, αν θες το απαντάς. Είναι καλό, δεν ήταν για σένα που λέει προ Βάρ και μετά Βάρ Ολυμπιακός. Να πω μόνο εγώ αυτό. Εσείς που τα στέλνετε όλοι, εσείς που στέλνετε όλοι για μένα, που ήρθε μετά την 4 από του ΠΑΟ, ψάξτε. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Ασλαμάς. Ναι, τι ταλκάρε μαλάκα έχω εγώ. Ψάξτε. Ψάξτε τι τηλεφωνήματα γίναν το βράδυ από αυτούς που ζουν, τους πεκταράδες. Τη ομάδα του ΠΑΟΚ 75-76. Τι τηλεφωνήματα γίνανε. Ψαχτείτε λίγο. Στα γκολ του Ολυμπιακού. Γιατί παρέμεινε το ρεκόρ εκείνο, το 0-4. Που είναι φυσικά και πολύ πιο. Εντάξει, πιο μπαλάρα εκείνο, είναι αδιανόητο έτσι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μία ήττα μεγάλη έκταση, μία συντριβή επί μια μεγάλη ομάδα. Έχει την ιδιότητα να συνετίζει, να προσγειώνει αρκετούς που ίσως τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολόγιζαν πριν από λίγο καιρό, καν για το πρωτάθλημα. Αυτό έγινε εχθές. Όλοι όσοι δεν υπολόγιζαν τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, νομίζω ότι από χθες τον υπολογίζουν λιγάκι παραπάνω, λιγάκι. Εγώ πάντως όχι. Θα πεις κάτι άλλο. Όχι αυτό, εγώ πάντως όχι. Εντάξει. Όχι, την άκουσα να τον υπολογίζεις. Εντάξει, αγοράκι μου καλό. Δεν σε ρωτήσαμε αν τον υπολογίζεις εσύ. Εντάξει. Πριν τη γιορτή της Αραπορίας έκανες μία νίκη του Ολυμπιακού. Εσύ πώς να τον υπολογίζεις. Να τον υπολογίσει ο Ποτηράκης, ναι. Να τον υπολογίσει ο Χάρης, ναι. Εσύ τώρα στα κουτσοχώρια της Β' Εθνικής που είσαι, τι να υπολογίσεις. Λέω εγώ, λοιπόν. Σαν φίλο του ποδοσφαίρου, δεν το, για πρωτάθλημα σήμερα εγώ γράφε, ένα ευρώ στον ΠΑΟΚ δεν βάζω. Γράφε, στο λεπτό μία διακοπή. Να δούμε πόσες φορές θα μας διακόψεις σήμερα. 5 λεπτά θα μιλήσεις. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω, παιδιά. Όχι, άλλο λέω. Να μίλα. Όχι, είσαι ο κερδισμένος της αγωνιστικής, ο θριαμβευτής. Δεν υπάρχει. Σαν κάτι άλλο που έχω, που σήμερα έρθα να μου την πούνε που έχασε ο Άρης. Λέω, καλά ρε, κερδίσατε εμείς τον Πειραιά, κάνατε μεγάλη νίκη. Και ασχολείστε με τον Άρη. Τόσο κόμπλεξ σας έχει ποτίσει ο Άρης. Δεν λέω για σένα. Στο τρίτο γκολ του ατρόμητου Ιουνίκο, το μαγαζί, ξέρεις ποιο μαγαζί. Ναι. Σύστηκε. Ξέρεις τι πίστεψα. Ναι. Ότι παίζει κι άλλο στο λέω, έβαλε πέμπτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Φίλε, νομίζω ότι υπάρχουν παοξίδες που χάρηκαν πιο πολύ με την ήττα του Άρη παρά με την νίκη του Ολυμπιακού. Ξέρεις τι έγινε. Και μου το απέδειξαν σήμερα στη δουλειά που ήρθανε και ασχολούνταν με ήρθανε με χλεβάσουν που έχασε ο Άρης 3. Πιο πολύ χαβαλέ είπα αυτό. Κάνατε μια μεγάλη νίκη. Κερδίσατε μέσα στον Πειραιά, βάλατε 4 γκολ. Ασχολείστε που έχασε ο Άρης. Δεν λέω για σένα, ξαναλέω. Έτσι. Το Στέλιο δεν το διέκοψε κανείς. Τελείωσα. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Και το παιδί είπε αυτά που ήθελε να πει, όμορφα, ωραία, ναι. Με μια τάξη, τον ακούσαμε με προσοχή. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ναι. Εγώ τελείωσα. Και ξαφνικά η Παρθένο Πιπίτσα έγινε παιδί. Πάμε. Ρε Μάρια, τι θες τώρα. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Ναι, τι θες τώρα. Τίποτε. Τι θέλεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω ή θα σε γαμίσω στο τέλος. Όχι, σαν, ναι. Άντε μετά, μα λε τραμπούκου και τα λοιπά. Άντε γαμίσουμε, αλλά κάτσε μα να μιλήσουμε. Να πούμε, εκτό αν δεν θα φύγουμε. Oh. Αν είναι αυτό ο σκοπό σου, οκ. Okay. Όχι, ρε φίλε. Γιατί να θέλω να εντάξει, φύγω. Εντάξει, σταμάτα ρε Κούστη. Δηλαδή εντάξει, όλα έχουν ένα όριο. Είναι καρέκλο λύκη αυτό που κάνει, το καταλαβαίνει. Πανηγύρισε τώρα, μα ήγησε. Μα λέει τραμπούκου να μα μιλήσουν. Πανηγύρισε. Αυτό είναι ο σκοπό σου. Αυτό είναι ο ρόλο σου. Γι' αυτό ζεις και αναπνέεις εδώ στην εκπομπή. Όχι για να πεις κάτι ποδοσφαιρικό ή να σε σεβαστεί ο άλλος. Για καμιά πλαστική κούκλα, για να κάνει ο Σκαλτσόνι βιντεάκια και τέτοια. Για κανένα δέντρο να ανεβαίνει στα κλαδιά να γαμάς κτλ. Ήρθε μεγάλη στιγμή. Εγώ είμαι. Ο καμπναρισμός ήταν εκείνο. Εγώ είμαι ο Σκαλτσόνι. Και μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων.
Εντάξει, άμα σ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που κάνει, συνέχισε και κάτω, διέκοψε μας και άλλες φορές. Δηλαδή, έχουμε 10 πράγματα να πούμε, θα ξεχάσουμε τα μισά. Λοιπόν, όπως είπα και πριν. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.